Χθες το βράδυ πήγα μια βόλτα μέχρι το Λαγανά για να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό που όλοι συζητούν. Και όχι μόνο το συζητάμε, έχει καταγραφεί επανειλημμένως και σε ρεπορτάζ και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή είναι η εικόνα. Δηλαδή αυτό αντικρίσαμε και εμείς, μια περιοχή η οποία τέλος πάντων έχει κακοποιηθεί και με επίοικια αυτό. Βλέπεις έναν τεράστιο δρόμο, δεξιά και αριστερά μόνο μπαρ και κλαμπ, εντελώς απρόσωπα, γεμάτα με ανθρώπους που η συμπεριφορά τους ελέγχεται, ακόμη και αυτή την περίοδο. Ό,τι συναντάμε στο Φαλιράκι, για να μην το εξαιρέσουμε και αυτό, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Κρήτης. Υπάρχει όμως μια πολύ σημαντική διαφορά. Νομίζω ταπεινή μου άποψη είναι αυτή. Ευτυχώς έρχονται και τα γυρίσματα και το λέω αυτό διότι και δημοσιογραφικά ελέγχεται ο τρόπος που λειτουργούν τα μέσα, αν μόνο αυτό δείξουν από τη Ζάκυνθο. Δηλαδή ότι μόνο είναι νέοι που μεθάνε στο Λαγανά. Δεν είναι μόνο αυτό όλο το νησί για να μην το χρεώνουμε πια σε όλη τη Ζάκυνθο. Έτσι. Και σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε ξανασυναντήσει παραφωνίες σε τόπους που έχουμε επισκεφθεί, είναι στο χέρι μας. Είναι επιλογή μας. Δηλαδή, Ζάκυνθος είναι ένα τόσο μεγάλο νησί με τόσες πολλές ομορφιές που δεν υπάρχει λόγος να πάει κανείς να δει αυτή την κατάσταση στο Λαγανά. Όλα αυτά επειδή πρόλαβα έτσι χρειάστηκε να κάνω κάποια ψώνια όπως ξέρεις το βράδυ και μίλησα λίγο και με τους ντόπιους εκεί. Ακριβώς. Είναι απευθυσμένοι οι άνθρωποι. Είναι απευθυσμένοι. Λοιπόν, στο Λαγανά όμως, κατά τα άλλα, και το λέω αυτό διότι υποτίθεται ότι δεν γίνεται θόρυβος για την αναπαραγωγή της καρέτα-καρέτα, υπάρχει εκτός όλων των άλλων και ένα κομμάτι που ανήκει στο θαλάσσιο πάρκο εδώ της Ζακύνθου για την αναπαραγωγή της καρέτα-καρέτα. Βέβαια, γιατί η περιοχή εκεί είναι μία από τις 3-4 περιοχές στην Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος είναι και η Ρόδος, αν δεν κάνω λάθος είναι και η περιοχή του Ρεθύμνου. Που η καρέτα-καρέτα αναποθέτουν τα αυγά τους. Εθνικό θαλάσσιο πάρκο, μοναδικό στο είδος του στην Μεσόγειο και υπάρχουν και συγκεκριμένοι κανόνες. Δηλαδή, οι τεχνητοί φωτισμοί, ο θόρυβος και όλα αυτά τα πράγματα απαγορεύονται. Βεβαίως, να ευχαριστήσουμε για ακόμη μία φορά το φορέα διαχείρισης του θαλάσσιου πάρκου για την βοήθειά του και για τις λύσεις που μας επέτρεψαν να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Από όλη τη Μεσόγειο, όπου και να βρίσκονται, από το Γιβραλτάρο στον Ήλο, ταξιδεύουν μία φορά το χρόνο για να συναντήσουν τον έρωτα στη Ζάκυνθο, να βρουν το τέρι τους και να φτιάξουν τη ζωή τους. Ο λόγος για τις χελώνες καρέτα-καρέτα, οι οποίες αυτή την περίοδο κατακλείζουν τον κόλπο του Λαγανά και επιδίδονται σε ατέλειωτα φλερτ μέχρι να ενδώσουν και να ζευγαρώσουν. Όλος ο κόλπος αποτελεί το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, όπου οι χελώνες απολαμβάνουν προνόμια και ειδικές διευκολύνσεις. Στην παραλία του Γέρακα, όπως και σε κάθε δημόσια παραλία του πάρκου, εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα προστασίας. 1, 2, 3, 4, 5. Στα 5 μέτρα από εκεί που σκάει το κύμα, αρχίζει η ζώνη προστασίας της καρέτα-καρέτα, γιατί η χελώνα διαλέγει να γεννήσει στο βάθος της παραλίας. Κανόνας πολύ σημαντικός είναι να μην πάμε ποτέ στις παραλίες οτοκίας τη νύχτα, γιατί μπορούμε να ενοχλήσουμε τη διαδικασία οτοκίας αναπαραγωγής. Άλλος κανόνας έχει σχέση λίγο με τον αριθμό ατόμων την ίδια στιγμή στην παραλία. Κανόνες επί κανόνων και περιορισμοί επί περιορισμών, αν θέλουμε να έχουμε την τιμή να μας προτιμούν οι χελώνες της Μεσογείου. Αυτή την ευθύνη φέρει ένας μεγάλος αριθμός ζακυνθινών, στρατολογημένων ως φυλάκων από το Εθνικό Πάρκο, κατά μήκος των ακτών, με σκοπό να ενημερώσουν τους επισκέπτες και να κάνουν τις δημόσιες σχέσεις για λογαριασμό της χελώνας. Από Μάιο έως Οκτώβριο, που είναι η περίοδος της οτοκίας και της εκόλαψης. Ο κόσμος πραγματικά είναι ένα μεγάλο ποσοστό, μην σου πω όλοι, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό, να είμαστε λίγο ρεαλιστές, το έχουν δεχθεί αυτή την κατάσταση και δεν έχουμε πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Οι χιλιάδες των τουριστών που επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο πρέπει να εκπαιδευτούν σε χρόνο ρεκόρ και να γίνουν συμμέτοχοι στην προσπάθεια. Τώρα την περίοδο του ζευγαρώματος, είναι πολύ πιθανό κάποιος κολυμπώντας ή κάνοντας θαλάσσιο ποδήλατο ή με τη μάσκα να συναντήσει θαλάσσιες χελώνες. Ωραία. Ο πρώτος κανόνας είναι να μην, επειδή είναι άγρια ζώα, να μην προσπαθήσει να τα ακουμπήσει. Μέσα σε καμιά περίπτωση. Και πάντα να κρατήσει μια απόσταση ασφάλειας, έτσι ώστε η χελώνα να περάσει. Το θεματικό εκθεσιακό κέντρο που λειτουργεί στη Δάφνη δίνει την ευκαιρία κυρίως στους μικρούς φίλους της καρέτα-καρέτα να γνωρίσουν πράγματα για τη ζωή της και τις συνήθειές της. Παίρνουμε κάποιες πρώτες εικόνες
γενικά από τη Χλωρίδα και την Πανίδα που υπάρχει στο νησί και είναι μια παρουσίαση για την οτοκία, για τη διαδικασία οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας. Έχουμε κάποιες προβολές με τη βιολογία της θαλάσσιας χελώνας μέσα στο νερό και έχουμε την αίθουσα που ζωγραφίζουν τα παιδιά, ασχολούνται τα παιδιά με τη ζωγραφική, θα μας αφήσουν όλα δηλαδή μια ζωγραφιά απαραίτητος. Τα παιδιά είναι σημαντικοί παίκτες στο παιχνίδι προστασίας της χελώνας. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία της Ακίνθου είναι διαρκής. Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας, αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι το εξής, ότι ο καλύτερος τρόπος για να εκπαιδεύσει έναν μεγάλο είναι να μιλήσει στο παιδί. Τα παιδιά θέλουμε να εξοικειωθούν με το φυσικό χώρο που λέγεται παραλία οτοκίας και να μάθουν για τους περιορισμούς, όρους που υπάρχουν στις παραλίες οτοκίας. Από τα χελωνάκια που θα μπουσουλήσουν στις αμμουδιές της Ακίνθου φέτος, θα καταφέρει να ενηλικιωθεί περίπου το 1 της χιλίης. Τα χελωνάκια αυτά θα επιστρέψουν μετά από 20 ολόκληρα χρόνια για να γεννήσουν τα δικά τους αυγά στις ίδιες παραλίες. Λοιπόν, μια δική σας εξάσκηση, διότι σας θέλουμε τώρα και ρεπόρτερ και φωτογράφους και οπερατέρ και ό,τι άλλο φανταστείτε. Τι άλλο. Και τέλος πάντων, αν απολαμβάνουμε ένα πράγμα πολύ σε αυτή την εκπομπή, είναι η επικοινωνία μαζί σας. Είτε αυτή γίνεται διαζώσεις, είτε γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της εκπομπής γυρίσματα.sky.gr. Εκεί περιμένουμε όλα αυτά που σας είπε ο Δημήτρης πριν, τις φωτογραφίες, τα σχόλιά σας, αυτά που μας λέτε, ξέρετε εσείς τώρα. Τις προτάσεις σας βεβαίως, έτσι, διότι κανείς δεν ξέρει πού θα βρεθούν τα γυρίσματα στο μέλλον. Κανείς, ούτε κι εμείς. Αυτό σε τρομάζει λίγο, νομίζω, ε. Και έχουμε αποκτήσει και φίλους, τέλος πάντων, μέσα από αυτήν την ιστοσελίδα που τακτικά μας στέλνουν τα μηνύματά τους και τα σχόλιά τους, ειδικά και από την πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη. Οπότε θα περιμένουμε. Αν δεν πούμε μια Θεσσαλονίκη την ημέρα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εκ των όνων κάνευ είναι αυτά. Αν δεν γίνεται στη Θεσσαλονίκη.